Τίποτα και από εμάς. Νικόλα. Σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας, οι οποίοι ξενυχτάνε και δουλεύουν και αποκλίνονται και η δουλειά δεν είναι όπως εδώ στην Ελλάδα. Βαβά. Υπάρχει φάμπρικα τελειωμένη, τα ξέρουμε και είναι προς τιμή σας που ξενυχτάτε και μας θυμάτε που ξενυχτάτε. Ω, Πίτερσεν! Έχεις κάνει... Ω, Πίτερσεν! Συγγνώμη... Και στις αεξίδες που είναι Γερμανία... Δε Σφίγγελ. Σάιντε! Όχι, ας τα τι λέω. Το ξέρω εγώ. Όχι! Όχι! Ωπα, παπάκο! Καλημέρα! 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 Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα. Δεν θα αναφερθώ για το επερχόμενο τάμπλι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ξενυχτάω και εγώ, δεν σας παρακολουθώ. Θέλω να πω όμως ότι μετά από πολλή σκέψη και περισυλλογή, πιστεύω ότι βρήκα τον τρόπο με τέσσερις απλούς κανόνες όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδος να είναι ευχαριστημένες όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό. Πέστης. Λοιπόν, είναι τέσσερις οι κανόνες. Οι τρεις αναφέρονται στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό και ο τέταρτος στις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, για να είναι όλοι ισχύοι και για να υπάρχει, γιατί λογικό είναι να μπορεί να είναι δίκαιος ένας αγώνας με τον Ολυμπιακό, όταν ο Ολυμπιακός έχει αυτό το δυναμικό, οι άλλοι σέρνονται. Έτσι, λογικό. Όταν λοιπόν παίζουμε με τον ΠΑΟΚ, για να είναι δίκαιος ο αγώνας πρέπει να συμβαίνει το εξής. Πρέπει ο Ολυμπιακός να κατεβαίνει μονίμως στην Τούμπα, να υπάρχουν μόνο παοξίδες, 5 παίκτες του Ολυμπιακού και 2 ακόμα βασικά, ο ΠΑΟΚ να έχει 2 τερματοφύλακες και να τον εξοπλίζουν με ρόπαλα του χόκκεϊ. Μέχρι να είναι, περίμενε, και να είναι και ο σύνδελφος από τις κουβάλες. Σαν βασικό. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, τα παιχνίδια να γίνονται σαν τους λογαριασμούς των τηλεφώνων. Πρέπει να υπάρχει πάγιο 3 πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Απ' την αρχή. Και για να είναι ευχαριστημένοι. Είναι Μακεδόνες. Για να είναι ευχαριστημένοι. Τώρα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα με τον Παναθηναϊκό υπάρχει πρόβλημα. Έχουν πάρει τον Πιγκουίνο και για να προσλάβουμε τον Μπάτμαν να μας προστατεύει θέλουμε πολλά λεφτά. Για τον Μαργαριάν. Συνέχισε. Και ο τέταρτος κανόνας είναι για τις υπόλοιπες ομάδες να τις παίζουμε 2-2. Δηλαδή ο Ολυμπιακός απέναντι σε 22 παίκτες. Όταν συμβεί αυτό, πιστεύω ότι κάπως θα εξισωθούν τα πράγματα. Μπορεί να το πιστεύω. Να πάμε σε μπαράζ. Μόνο έτσι. Άμα συμβεί αυτό, τότε θα είναι ευχαριστημένοι. Βλέπετε το τραγικό τότε, ποιο θα είναι, ότι συγνώμη, πάλι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Να χάνουμε μόνο τα ράουτ. Να έχουμε κάποιο παραπάνω από εμάς. Όχι, ρε Βλάκο, σκέψτε να έχουν 22 παίκτες για να πάνε καμιά κόκκινη. Μα αυτό είναι, ότι πρόσεχε να δείξω. Αυτό είναι. Ότι και έτσι θα κάνουν. Ένα λεπτό, άκου αυτό. Συγγνώμη, να έχουν 22 παίκτες και να πάνε καμιά κόκκινη, ποιος ακούει. Μα αυτό πήγα να σου πω τώρα. Πρέπει, όχι, πρόσεξε. Ξέχασα να πω ότι αυτό βέβαια πιστεύω ότι εννοείται. Δεν πρέπει να σφυρίζονται τα φάουλ των άλλων ομάδων. Είναι και αυτό μια προϋπόθεση. Πιστεύω ότι αν γίνει αυτό, επιτέλους να υπάρξει δικαιοσύνη στην Ελλάδα να φύγει ρε παιδιά αυτή η παράγκα. Γιατί, δηλαδή, ένα αξιόλογο στο μετάφραση. Καταφανώς, ας πούμε, καταφανώς ο Ολυμπιακός είναι η χειρότερη ομάδα των παιδιών. Έτσι, αυτό πάμε να αμφισβητείτε. Α, και ξέχασα να πω το με τον Παναθηναϊκό πρέπει να πάρουμε και ανεμιστήρες γιατί αυτός ο ευρωπαϊκός αέρας του Παναθηναϊκού εμένα μου βρωμάει πάντως. Παιδιά το λέω. Λοιπόν, έχει πολύ ρίγους. Γεγονός τώρα λέω να αλλάξω αμάξι, ό,τι και να πάρω θα είναι πάντως κουπέ. Ό,τι αμάξι να πάρω θα είναι κουπέ. Λοιπόν, άντε για καλημέρα. Και τα σεντάν για τους Ολυμπιακούς. Σεντάν. Τα άλλα που θα είναι κάτι τζιπάκια. Κάτι... Γκάμπριο. Γκάμπριο. Κάτι... Πώς τα λένε τα άλλα τα... Τι έφερε και τον Παρμανακάς από πίσω. Κάτι άλλο που είναι στο βάγκο. Όχι ο βάγκο, τι άκυρα. Κουπέ, όρμα και τίποτα στο κίνητα που υπότανε από μπροστά. Έλα να σου πω και να σου πω και καμπύρα και στα χαρτιά θα παίζουμε μόνο τις κούπες. Σπαθιά, μπαρτούνια και καλό άκυρα. Απαγορεύονται. Απαγορεύονται μια άλλο πάλι. Καλημέρα. Θα δεν κάνω το καλό να έχουμε να το ρίχνουμε κάτω. Έλα ρε παιδιά. Έλα για χαρά. Καλημέρα. Τι γίνανε αυτές οι κότες οι αξίδες να μου.
Ήτανε καλές σήμερα. Α, μπράβο! Φίλε, είναι που ξημέρωσε! Είναι που ξημέρωσε! Είναι που ξημέρωσε, καλή μου! Ξημέρωσε! Είναι που ξημέρωσε! Που λέει που ξυπνάνε σαν τους σκότες, με τους σκότες δεν κοιμάσαι που ξυπνάς. Είναι που ξυπνάνεσαι. Δεν γίνεται αυτά. Έλα φίλα, άντε το λέγε. Άμπραβο. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Καλημέρα, ναι, εσύ. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Έλα, Τάκη, μου με στενοχωρείς. Από Αγγλία, από Λούντον τηλεφωνώ, Θοδωρής. Ω, έχεις αγγλία, γάμα Αγγλίας είσαι. Βίτα. Και το παίρνει και όλο. Δεν σ' ακούω. Β' Αγγλίας είναι η Λούτον. Ναι, ναι. Β' και ανεβαίνει και όλο. Τρίτη. Ανεβαίνει η Β' φέτος. Την έχασα προχτές. Την έβγασα αντίπροχτε. Λοιπόν, τρία χρόνια τώρα που είμαι εδώ πηγαίνουμε Ευρώπη συνέχεια. Σε βλέπω παντού, καρφωμένο στα κάγκελα πάνω να φωνάζεις, δηλαδή είναι όλα. Αυτό είναι και εμείς μαζί σου. Αυτά για μένα είναι τα επίσης. Τίποτα, ένα γρήγορο τηλέφωνο πήρα. Να δώσω το παρόν και να ξέρεις ότι σε παρακολουθούμε. Να είσαι καλά, το όνομά σου, φίλε μου. Και κάτι άλλο. Το όνομά σου, φίλε. Και κάτι άλλο. Χαιρετίσματα σε κάποιους πορωμένους γαύρους εκεί στην Ελλάδα που θα με βλέπουν σίγουρα. Στο Μαγκανά από Πορτοράφτη, στο Δρίτσα από Πειραιά που έφερε έτσι τύχη και φύγανε. Αλλά εμείς εδώ κρατάμε το φρούριο. Εδώ πορωμένοι γαύροι. Καλά κάνεις, φίλε μου. Λοιπόν, καλύτερα. Το όνομά σου. Θοδωρής από Λούτον. Γεια σου, Θοδωρά. Γεια σου, Θοδωρά.